Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Ακούσαμε τα τόσα ενδιαφέροντα έτσι από τον διευθυντή του Ροδίων Παιδεία, τον κύριο Τσίνα, τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου, του Σχολής Κολούμπια, τον κύριο Καλόφωνο. Καλό είναι όλοι όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι έχετε παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να το παρακολουθήσετε. Αυτό γιατί διευρύνει ορίζοντες, ανοίγει πόρτες. Πάμε όμως να αλλάξουμε τώρα τη θεματική μας. Εδώ με τον αγαπητό Ξάνθη είμαστε. Λοιπόν, αγαπητέ, δεν είναι καλά τα τύμπανα του πολέμου έχουν σημάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακούγονται μέχρι την Ελλάδα. Στη Μέση Ανατολή. Ακούγονται μέχρι την Ελλάδα τα τύμπανα. Συνεχόμενα θέματα, εκρήξεις πολέμου. Μια πολύ δύσκολη στιγμή, δεν ξέρω αν η ειρήνη βρίσκεται πλέον σε παρέθεση. Πάντως, ναι, γεγονός είναι ότι η Μεσόγειος, η Νεοανατολική Μεσόγειος φλέγεται και αυτό δημιουργεί μια συγκεκριμένη συνθήκη στην παγκόσμια ισορροπία και στην παγκόσμια ειρήνη. Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε, τηλεφωνικά βέβαια, θα υποδεχθούμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, είναι χαρά μας μετά από πολύ καιρό. Μας και ακούει ο κύριος Μάζης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Είστε από πάρα πολύ καιρό. Θα τα πούμε πάλι. Και δική μου. Και χαρά και τιμή. Και συγχαρητήρια έτσι για την έφεση που έχετε και στις τέχνες. Στην τέχνη της ζωγραφικής, στην τέχνη της ποίησης. Λοιπόν, έχω εδώ τον κύριο αγαπητό Ξάνθη, είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Λοιπόν, αγαπητέ, 7 Σεπτεμβρίου ήταν η έκθεση του καθηγητού, του κυρίου Μάζη, και μάλιστα συνομιλούσα εγώ με δημοσιογραφικούς κύκλους των Αθηνών. Ήταν μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, έγινε μεγάλος σχολιασμός. Για ποιο λόγο δεν πήγε ο Σαμαράς? Τονίστηκε η απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, από το Βελίδιο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στην έκθεση του κυρίου Μάζη, προς τιμή του κυρίου Μάζη, στην Καλαμάτα, κύριε καθηγητά. Στον Άφλιο, ναι, συγγνώμη, στον Άφλιο. Καλαμάτα είναι ο Σαμαράς, ναι. Λοιπόν, τι κάνει. Ναι. Μου έκανε τη τιμή και ήταν στα εγκαίνια της εκθέσεως που είχα, στην Γκαλερί Δε, στον Άφλιο. Χάρηκα που τον είδα, γιατί είμαστε πάλι φίλοι με τον Αντώνη τον Σαμαρά, και χάρηκε και αυτός με αυτά που είδε και αυτό με χαροποίησε διπλά. Μάλιστα, και κάποια στιγμή θα κάνουμε και μία εκπομπή να το προβάλλουμε έτσι αυτό το καλλιτεχνικό σας έργο. Να ξέρετε ότι... Θα με καλέσετε μια φορά στη Ρόδο. Να έρθετε, εννοείται με μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχτούμε και να παρουσιάσουμε. Ξέρετε, είμαστε η τέχνη λέει, βάζει όρια, οριοθετεί το χάος, έτσι δεν λένε? Ναι, εκείνο το οποίο βεβαίως μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο αθηναϊκός τύπος έδωσε πολιτικές προεκτάσεις στο θέμα, που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά είναι στενάχωρο ακόμα και την τέχνη να την ανακατεύουμε με την πολιτική. Να την πολιτικοποιήσουμε, βεβαίως. Γιατί, ξέρετε, ναι, κάτι, χάνουμε τη χαρά της ζωής. Ακριβώς έτσι είναι. Εάν κάτι προσφέρει η τέχνη, είναι ακριβώς η χαρά της ζωής. Φτερούγισμα. Που βγαίνει μέσα την ελευθερία της έκφρασης, από την διάθεση εκείνη που την περιέγραψε υπέροχα ο Καζαντζάκης, μεταφορικά βέβαια, λέγοντας ότι έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα, φτιάξε το δικό σου κόσμο. Μιλώντας για τον άνθρωπο και τον νου του και τη χρήση του νου του κτλ. Mm-hmm. Και θα ήθελα να παραμείνει εκεί αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο στεγνάχωρο, είναι και κακόβουλο να προσπαθείς να ποινικοποιήσεις, βεβαίως, να δώσεις άλλες διαστάσεις στο θέμα που αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή, ναι, εάν ερχόταν, ας πούμε, ο πρόεδρος, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα ήμουν κομμουνιστής. Είναι εύλογος ο συνειρμός σας, ναι, και εύστοχος. Γιατί τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα και είναι και φίλος. Έτσι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και αυτός. Άλλη μόνο. Τι θα κάνουμε τώρα. Πάντως, εμένα είσαστε έτσι...
Επίσης, σίγουρα θα τον γνωρίζετε, τον γνωμότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Σπυρόπουλο, που διαπρέπει και αυτό στη ζωγραφική. Βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ φίλος μου και τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά εδώ στις εκπομπές μας, ιδίως στην περίοδο του κορονοϊού. Ναι. Και μάλιστα υπάρχει και ένας από τους μεγαλύτερους, από τους τιτάνες της νεότερης γενιάς της ελληνικής ζωγραφικής, δεν είναι στη ζωή πια, ο Γιάννης ο Σπυρόπουλος, που ήταν ένας από τους πλέον φωτισμένους εκπροσώπους της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση με τον συνάδελφο, αλλά το Σπυρόπουλος μου φέρνει σαν συνειρμό το όνομα αυτού του. Θα το ρωτήσω στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε. Πάμε τώρα έτσι εδώ στα περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί πέρα? Όλοι μιλάνε για τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου. Ναι, αυτή την κατάσταση την είχα προβλέψει στις 25 Ιουνίου στην εκπομπή του Ηλία του Παπανικολάου στο Star Leaders, λέγοντας ότι μέσα στο Σεπτέμβρη ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα διακρατικό πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου, και βεβαίως δυστυχώς φαίνεται ότι επαληθεύομαι. Και το λέω το δυστυχώς γιατί πραγματικά θέλω να διαψευστώ. Είναι μία από τις λίγες φορές που θέλω να διαψευστώ. Ριζικά θέλω να διαψευστώ. Διότι εάν αυτό εξελιχθεί σε ένα διακρατικό πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου, ένας ολόκληρος αστερισμός διεθνών παραγόντων και οι ηγεμονικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πίσω από αυτούς τους παράγοντες θα εμπλακούν σε ένα χάος το οποίο με δεδομένη και την αστάθεια που υπάρχει στην Αμερικανική Administration μέχρι τις 5 Νοεμβρίου τουλάχιστον, και βεβαίως και ανάλογα με το αποτέλεσμα, εκεί θα μπούμε σε μια δεύτερη περίοδο αστάθειας, γιατί ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου, ο νέος Αμερικανός, όποιος και να είναι, είτε η κυρία Χάρις είτε ο κύριος Τραμπ. Φοβάμαι ότι θα επισυμβούν τόσο άσχημα γεγονότα που φυσικά και δεν θα αφήσουν εκτός πλαισίου και την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό πώς το συνδέεται, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή το δίπολο Κύπρος-Ισραήλ είναι ένα δίπολο γεωστρατηγικό. Η Κύπρος αποτελεί το στρατηγικό πνεύμονα του Ισραήλ στον μη εχθρικό κόσμο, και το βλέπουμε αυτό και από τις συνεργασίες οι οποίες γίνονται σε πάρα πολλούς τομείς μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Κοινές ασκήσεις, παραδείγματος χάρη ειδικών δυνάμεων κτλ. Παράλληλα, βλέπουμε ότι στην Κύπρο υπάρχουν οι βρετανικές βάσεις, οι οποίες βρετανικές βάσεις δεν είναι νατοϊκές βάσεις, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τους Βρετανούς και από τους Αμερικανούς, χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. Ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε πουθενά. Μόνο στον εαυτό τους. Και αυτές οι βάσεις είναι αυτές οι οποίες αποτελούν το τελευταίο βήμα, το τελευταίο πόντιουμ για τις παρεμβάσεις, τις στρατιωτικές στην Μέση Ανατολή. Επίσης είναι ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο το είδαμε προσφάτως, η υπογραφή της στρατηγικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Κύπρου, η οποία είναι μια μετεξέλιξη, αν θέλετε, ή μια άλλη μορφή συνεργασίας της Κύπρου με το ΝΑΤΟ. Γιατί κακά τα ψέματα, τι σημαίνει ΝΑΤΟ? Σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βεβαίως Μεγάλη Βρετανία, σε δεύτερο λόγο. Αυτά τα τρία γεγονότα καταλαβαίνετε ότι εμπλέκουν εκ των πραγμάτων στο σύστημα αναταραχής και την Κύπρο. Και βεβαίως μία εμπλεκομένη Κύπρος σε αυτήν την υπόθεση δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω με κάθε μορφή εμπλοκή και της Ελλάδος, διότι οποιαδήποτε περαιτέρω σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ εγκατάλειψη της Κύπρου, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Γι' αυτό θα ήθελα να διαψευστώ. Απ' την άλλη μεριά, ο άξον της αντίστασης, όπως ονομάζεται, δηλαδή η Χούθη, το Ιράν, η Τουρκία, η οποία θα καταλάβετε γιατί την συμπεριλαμβάνω σε αυτόν τον άξονα, και βεβαίως η Συρία, ο Λίβανος, εμπλέκονται στον άλλο αστερισμό από το νατοϊκό σύμπλεγμα και τη δυτική προσέγγιση αμήνης και ασφαλείας της περιοχής, και αυτό επίσης είναι άκρως ανησυχητικό. Τα δύο πλήγματα τα οποία συνέβησαν στο Λίβανο με τις εκρήξεις των pagers, αυτών που μεταφράζουν στην Ελλάδα βομβητές, δεν είναι απλοί βομβητές, έχουν οθόνη με κείμενο, με τα οποία ήταν εφοδιασμένα όλα τα στελέχη, τα ανώτερα και τα μεσαία της Χεσμπολά. Παραδείγματος χάρη, έναν τέτοιο βομβητή διέθετε και ο Ιρανός πρέσβης στη Βηρυτό, ο οποίος έχει πληγωθεί, εύχομαι όχι θανάσιμα, αλλά αποτελεί και ένα ορόσημο για το εάν ο Ιρανός πρέσβης τελικά απολέσει τον βίον, το Ιράν θα είναι ακόμη περισσότερο υποχρεωμένο να εμπλακεί. Να εμπλακεί, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και την επόμενη ακριβώς η έκρηξη των walkie-talkies, με τα οποία ήταν επίσης εφοδιασμένα τα στελέχη της Χεσμπολά, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση, για την οποία η Αμερικανική διοίκηση και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν δηλώσει ότι οι Ισραηλινοί δεν τους ενημέρωσαν, αρνήθηκαν να τους ενημερώσουν, απλώς λίγα λεπτά, λέει, πριν την έκρηξη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ ενημέρωσε τον Αμερικανό Υπουργό ότι θα εκτελέσουμε σε λίγο μια επιχείρηση στο εσωτερικό του Λιβάνου. Έτσι λένε, έτσι ισχυρίζονται οι Αμερικανοί. Κύριε Μάζ, ναι. Ναι, ναι. Όλα αυτά βεβαίως θα αποδειχθούν μετά από καμιά δεκαριά χρόνια το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών, των πιθανών ευθυνών που κάποιος θα τους επιφόρτιζε. Αυτό δηλώνει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της σοβαρότητας της κρίσεως. Και βεβαίως η 28η Ταξιαρχία των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, μία από τις πλέον εξειδικευμένες και ελίτ ταξιαρχίες του IDF, του Ισραηλινού στρατού, μεταφέρθηκε από το Νότιο Ισραήλ, όπου ουσιαστικά ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, προς το Βορρά. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αρμάτων μάχης και βαραίος οπλισμού προς τον Βορρά, και βεβαίως υπάρχουν και οι δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου του Ισραήλ, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πλέον εσωτερική προσφυγοποίηση στη χώρα μας, με τη μετακίνηση 70.000 πολιτών που ζούσαν στους οικισμούς του Βορείου Ισραήλ προς το εσωτερικό. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει. Επίσης υπάρχει η ανακοίνωση του αρχηγού ΓΕΦΑ, τον IDF, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δηλαδή, ο οποίος ενέκρινε τα σχέδια πολέμου, τα σχέδια επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού στο Βορρά. Όλα αυτά είναι άκρως ανησυχητικά. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβερνητική εκκρεμότης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν εμπιστεύεται καθόλου την Κάμαλα Χάρις σε περίπτωση που θα εκλεγεί, κρίνουν κατά πάσα πιθανότητα ότι ο επίμαχος χρόνος πιθανών επιχειρήσεων πλέον εισβολής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο εσωτερικό του Λιβάνου, όπως και το 82, τουλάχιστον μέχρι τα σύνορα του ποταμού Λιτάνη, για να καταλάβουν ουσιαστικά την περιοχή που βρίσκεται εγκατεστημένη η Χεσμπολά και την είχε αφήσει, αν θυμάστε, ο Όλμερτ, την είχε παραδώσει πάλι πίσω στους Λιβανέζους, λέγοντας το μόνο που με ενδιαφέρει είναι
να μην επανέλθει η Χεσμπολά σε αυτή την περιοχή και πάρτε την πίσω. Φυσικά δεν ετηρήθηκε ο όρος και η 1701 απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν έγινε επίσης σεβαστή. Εκεί εγκατεστάθη η UNIFIL 2 το 2006, αν θυμάστε, η οποία υποτίθεται ότι η ομάδα δηλαδή των ωκεανοκράνων που υποτίθεται ότι θα τηρούσαν την τάξη. Και εκεί αποδεικνύεται ακόμη μια φορά η πλήρης αχρηστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Έχει βγάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχει βγάλει ένα ψήφισμα το οποίο, σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται ότι οι εκρήξεις των ασημάτων στο Λίβανο παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Έχουν υπογράψει όλες οι χώρες. Χάρη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έβγαλε αυτό το ψήφισμα. Δεν μου λέτε τα 300 ντρόνους και οι πύραυλοι που πέσανε προχθές, ας πούμε, μιλάω για το πιο μαζικό φαινόμενο, δεν την παραβιάζουνε στο έδαφος του Ισραήλ. Εννοείται αυτό. Λέμε, μήπως η διεθνή κοινότητα παρέμβει έτσι ώστε να αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος. Δεν είδα όμως κανένα ανάλογο ψήφισμα, λέω. Έχετε δίκιο. Γιατί η Χεσμπολά ρίχνει στο βόρειο Ισραήλ συνέχεια ρουκέτες και πυράβλους και ντρόνους. Έτσι, δεν είδα να ευαισθητοποιεί το Οργανισμό Συνωμένων Εθνών και να βγάζει ένα ανάλογο. Εδώ πέρα, ξέρετε. Είναι παντελώς άχρηστη. Το συζητούσαμε και χθες, κύριε Μάζη, στο τηλέφωνο που αναφερθήκατε στη Μοσάντ. Βλέπαμε ότι μέχρι στιγμής, δηλαδή, οι συσκευές τηλεφωνίας, εδώ διδαχθήκαμε στη χώρα μας ότι κινδυνεύουμε από αυτές να μας παρακολουθούν. Έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι ενέχουν και υβριδικές μορφές πολέμου. Και εδώ πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε έναν έξυπνο χειρισμό από πλευράς των ειδικών υπηρεσιών του Ισραήλ, διότι προφανώς πρόκειται για μια δουλειά του Humint, του λεγόμενου εις βάθος. Humint σημαίνει το Human Intelligence, το οποίο ειδικά στο εσωτερικό του Ισραήλ είχε περιφρονηθεί με αποτέλεσμα τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, η οποία οδήγησε σε αυτόν τον πόλεμο με τη Χαμάς. Το Human Intelligence είναι η χρήση των ανθρώπινων πόρων στην κατασκοπία. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι πολλά χρόνια πριν, οι οποίοι φιλτραρίστηκαν στη Χεσμπολά, απέκτησαν την εμπιστοσύνη των στελεχών της Χεσμπολά, ήταν αυτοί προφανώς, έτσι προφανώς λέω, οι οποίοι συνέστησαν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής ήταν κάποια κινέζικη εταιρεία, κινέζικη, το τονίζω. Γιατί άκουσα κάποιον να λέει ότι δεν θα ξαναπάρουμε Ισραηλινό προϊόν. Όχι. Όχι, δεν ήταν, Το Ταϊβάν. Αλίμονο αν το Ισραήλ υπέγραφε ως κατασκευαστής τα pagers των ανθρώπων που θα έπαιρνε Χεσμπολά. Ακούγονται πολλά. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον συνεργάτη μου. Αγαπητέ, μία ερώτηση, καμία παρατήρηση. Απλώς, κύριε Μάζη, θέλω να επισημάνω την Τουρκία, τον διπλό ρόλο της Τουρκίας. Αυτό ήταν το θέμα, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Διότι εφόσον είναι ο ενοχλών γείτονάς μας, να το πω έτσι κομψά, δημιουργείται μια ανισορροπία ή απόλυτη ισορροπία που χρήζει ειδικής μελέτης πώς η Τουρκία ισορροπεί σε αυτό το διεθνές σύστημα. Και πάντοτε έχει το πρώτο χέρι στις εξελίξεις. Αυτό, δηλαδή εκπλήσωμε με τη μικρή μου δυνατότητα από τη Ρόδο. Όχι, κοιτάξτε, είστε λαμπρός επιστήμον, δεν χρειάζεστε να εκπλήσετε, το λέτε ρητορικά προφανώς. Αλλά να σας πω κάτι, η Τουρκία έχει μια γεωγραφική θέση η οποία είναι στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Έχει δίπλα της όλους τους ισχυρούς παράγοντες της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εκμεταλλεύεται αυτό. Εμείς πάλι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την τεράστια γεωστρατηγική σημασία που έχει η χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας στο Αιγαίο. Γιατί εάν οι Έλληνες ασκούσαν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και στις διελεύσεις της θαλάσσιας, δεν θα επέτρεπαν ποτέ την έκφραση μιας γαλάζιας πατρίδας ή ενός τουρκολιβικού μνημονίου, ούτε φαινόμενα σαν την Κάσο.
Έτσι, ούτε Έλληνες πολιτικοί θα έλεγαν πρέπει ίσως να θυσιάσουμε το Καστελόριζο για να κερδίσουμε τη Ρώτα. Κύριε καθηγητά, θέλω μια δέσμευσή σας εδώ στον αέρα, επειδή έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας, πρέπει να σας αποδεσμεύσω, να σας έχουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί χθες συζητήσαμε ότι θα πούμε για Μέση Ανατολή και για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε την επίσκεψη την προηγούμενη Παρασκευή, ήταν ο εορτασμός της απελευθέρωσης του Καστελορίζου από τους Ιταλούς. Είδαμε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού και τη θέση του δικού μας Υπουργού Εθνικής Αμήνης, όλα αυτά. Τον οποίο κατηγορούν και στοχοποιούν συστηματικά τον Υπουργό Αμήνης της Ελλάδος. Ακριβώς. Πώς τόλμησε να πάει στο Καστελόριζο στην αποστρατικοποίηση. Χαριτολογώντας, θα πω ότι αν συνεχίσουν έτσι οι Τούρκοι, τον βλέπω πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Και ξέρετε και κάτι, και το θέμα που το θέτει εδώ ο αγαπητός αγαπητέ, έγινε επιπλέον πράξη, έτσι. Η γαλάζια πατρίδα στα τουρκικά σχολικά βιβλία. Αυτά θέλω να σας έχουμε την επόμενη εβδομάδα να τα αναπτύξουμε, κύριε καθηγητά. Με τα χαράς. Η χαρά είναι όλη δική μας. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Χαιρετίζω και τον κύριο αγαπητό, τον κύριο αγαπητό συνάδελφο και εσάς. Γεια σας κύριε Μάζη, γεια σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχήν είναι τιμή μου που με λέει συνάδελφο. Τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Ο κύριος Μάζης αποτελεί ένα κεφάλαιο στις διεθνείς σχέσεις. Έχει μια ρεαλιστική προσέγγιση η οποία πηγάζει μέσα από τις γνώσεις του και από την τεχνοτροπία αντιμετώπισης των διεθνών σχέσεων, θεωρώ ότι η άποψή του έχει μια βαρύνουσα θέση. Το θεωρείς στοιχεία, βλέπεις λοιπόν και την έτσι... Είναι συνδυασμοί, οι διεθνείς σχέσεις, να ξέρετε την εκτίμηση που χαίρει από πρώην πρωθυπουργούς. Ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζαν όλοι, δεν πήγε ο Αντώνης Σαμαράς στο Βελίδιο, μα γιατί μα είναι πάρα πολύ καλή φίλη με το Μάζη, την έκθεση του Γιάννη του Μάζη. Φιλία, εγώ νομίζω ότι πρέπει κάθε άτομο αποτυπώνει μια στερεότυπη σελίδα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Ο κύριος Μάζης έχει τη δικιά του ξεχωριστή σελίδα. Πήρα και εγώ να κάνω ρεπορτάζ γιατί ο Σαμαράς δεν ήταν στο Βελίδιο. Πήρα ένα καλό μας φίλο και τον δύο. Τι έγινε, μα ήταν, μου λέει, μα ήμουνα. Ήμασταν λίγοι ο Ναύπλιο στην έκθεση. Ίσως νόμουν να έχει και ένα πολιτικό ενστικτό μέσα, διότι η απουσία του Σαμαρά δεν είναι τυχαία. Αγαπητέ, εμείς θα πάμε τώρα, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, αλλά από την άλλη εβδομάδα έχουμε πάρα πολλά θέματα γιατί βλέπεις μια επικαιρότητα η οποία είναι ρευστή. Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς θα σχολιάζεις όλα αυτά που βλέπεις. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό. Υπάρχουν προβλήματα εξωτερικής πολιτικής. Αντιπολίτευση. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση πολιτικής δομής μέσα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Δεν υπάρχει δημοκρατία, διότι ο πυλώνας, ο ένας που είναι η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση, βρίσκεται σε βέρτικο και νομίζω ότι πρέπει να κατασταλάξει αυτή τη διαδικασία για να μπορεί και η κυβέρνηση να μιλάει πιο υπεύθυνα και πιο σοβαρά. Μάλιστα. Και βλέπουμε τώρα αυτό που λες εσύ, δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση ασχολείται, ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με τον Μπούλικ στην Οτοπούλου, τον Κασελάκη που τελικά. Έχει χαμηλή πτήση πλέον η πολιτική και αυτό ακριβώς είναι και η επικινδυνότητα για τη ακροδεξιά. Ακροδεξιά βλέποντας το κενό. Και το κουτσομπολιό της χαμηλής διάστασης βρίσκει κενό και για το εκμεταλλεύεται. Είδες τι έγιναν στα κρατήδια, στις εκλογές κρατηδίων της Γερμανίας. Δεν είναι τυχαίο. Είδες τη θέση που κρατάει τώρα ο Γερμανός. Δεν είναι τυχαία όλα. Η πολιτική ιστορία καταγράφεται με γεγονότα, όχι με συνδυασμούς θεωρίας. Γίνεται ένας χαμός. Γεγονότα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν από την επόμενη Παρασκευή. Καλώς θα ανοίξουμε κανονικά την ατζέντα μας. Ευχαριστούμε. Και εδώ θα είμαστε και θα τα σχολιάζουμε όλα και τα τοπικά μας θέματα, γιατί και τοπικά έχουμε αρκετά, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ θα σας ευχαριστήσω μαζί με τον αγαπητό, θα σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Facebook, Νεκταρία Μπίλη με λατινικούς χαρακτήρες. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο Σάββατο Κυριακό. Εγώ θα αποχωρήσω, αλλά εσείς μείνετε στους δέκτες σας, γιατί θα ακολουθήσει η εκπομπή, μια συνέντευξη που παραχώρησε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, στον συνάδελφό μας, Τέρη Χατζιωάννου, και ενέχει έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Γεια και χαρά σας την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ.